Παγκόσμιο κάλεσμα για την αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων του πλανήτη απίφθηνε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τζο Μπάιντεν. Στην πρώτη του ομιλία υπό την ιδιότητα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων έκανε λόγο για συνεργασία στα φλέγοντα και άμεσα ζητήματα ασχέτως των διαφορών σε άλλους τομείς. Δεν αναζητούμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο ή έναν κόσμο χωρισμένο σε άκαμπτα στρατόπεδα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι έτοιμε να συνεργαστούν με κάθε έθνο που επιταχύνει και αναζητεί ειρηνική λύση στι κοινέ προκλήσει, ακόμη και αν έχουμε έντονε διαφωνίε σε άλλα θέματα. Διότι θα υποστούμε όλοι τι συνέπειε από την αποτυχία μα, αν δεν συνεργαστούμε στην αντιμετώπιση κατεπηγουσών απειλών, όπω η COVID-19 και η κλιματική αλλαγή, ή διαρκών απειλών, όπω η διάδοση των πυρηνικών. Like nuclear proliferation. Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρε ζήτησε και εκείνος τη συνεργασία όλων των ηγετών προκειμένου να ξεπεραστούν τα πολλαπλά εμπόδια. COVID η COVID-19 και η κλιματική κρίση έχουν εκθέσει τις προφανείς ευθραυστότητες των κοινωνιών και του πλανήτη. Ωστόσο, αντί για ταπεινότητα κατά την αντιμετώπιση αυτών των επικών προκλήσεων, βλέπουμε υβροί. Αντί για την οδό της αλληλεγγύης είμαστε στο αδιέξοδο της καταστροφής. Ταυτόχρονα μία άλλη ασθένεια εξαπλώνεται στον κόσμο σήμερα, η νόσος της δυσπιστίας. Ύστερα από δύο χρόνια η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται με φυσική παρουσία περισσότερων από 100 ηγετών, μιας και η πανδημία δεν είχε επιτρέψει κάτι τέτοιο το 2020.